Ο Πιέρ Μπονάρ γεννήθηκε σήμερα, 3 Οκτωβρίου 1867, στο Fontanay-aux-Roses, ένα χωριό στα προάστια του Παρισιού. Το 1891, όταν μια εταιρεία παραγωγής σαμπάνιας ανέθεσε τη δημιουργία διαφημιστικής αφίσας στο νεαρό Πιέρ Μπονάρ, ο πατέρας του πίστηκε εν τέλει για το ταλέντο του γιού του και έδωσε τη συγκατάθεσή του να ακολουθήσει τον δρόμο της τέχνης. Εκείνη την εποχή, ο 24χρονος Μπονάρ σπούδαζε νομικά και παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα σε μια ιδιωτική σχολή τέχνης στο Παρίσι, όπου έγινε φίλος με μια παρέα νεαρών ζωγράφων. Οι νέοι αυτοί καλλιτέχνες, που μάθαιναν λιγότερα από τη διδασκαλία της παράδοσης στη σχολή τους και περισσότερα από την εμπειρία του Paul Gauguin, του Vincent Van Gogh και των Ιμπρεσιονιστών, αυτοαποκλήθηκαν Ναμπί, δηλαδή προφήτες ή μοιημένοι στα εβραϊκά. Ο Μπονάρ έγινε ο Ιάπωνας Ναμπί με το επίθετο να υπογραμμίζει την ιδιαίτερη προτίμησή του στα καθαρά αντιθετικά χρώματα καθώς και στο δυναμικό γραμμικό ύφος των Ιαπωνικών χαρακτικών τα οποία η Δύση ανακάλυψε και θαύμαζε από τα μέσα του 19ου αιώνα. Αν και η ζωγραφική παρέμενε το πρωταρχικό μέσο έκφρασής του, ο Μπονάρ ελκυόταν από τη χαρακτική και ιδίως από τη λιθογραφία, η οποία εκείνη την περίοδο γνώριζε μια εντυπωσιακή άνθηση. Έπειτα από την αφίσα της France Champagne που γοήτευσε τον Toulouse-Lautrec, ο Μπονάρ, επιδιδόμενος σε αφίσες και εικονογραφήσεις, σημείωσε τις πρώτες καλλιτεχνικές επιτυχίες του, φιλοτεχνώντας το 1894 την αφίσα για την La Revue Blanche, ο Μπονάρ γνώρισε τους πιο πρωτοπόρους κύκλους του πνεύματος και της διανόησης της εποχής. Η ζωή στο Παρίσι, οι ασήμαντες στιγμές της καθημερινότητας και η ζεστασιά της οικογένειας αποτέλεσαν την πηγή της πρώτης θεματικής του, όπως είχε συμβεί και με τους Ιμπρεσιονιστές. Το καλοκαίρι, αντίθετα, τον οδηγούσε πίσω στην τοπιογραφία, ανάλογα πάντοτε με την παραθεριστική του επιλογή. Ταυτόχρονα έδειχνε σαφή προτίμηση και στο γυμνό, με μοντέλο του τη μέλουσα γυναίκα του, την Μάχτ. Η χαρακτηριστική φαντασία των συνθέσεών του, η ασυνήθιστη δομή τους και η προοπτική τους, η οποία μαρτυρά και το φωτογραφικό ταλέντο του, συνιστούν τα καλλιτεχνικά του ιδιώματα που δεν άργησαν να εκτιμηθούν, όπως άλλωστε και το απαράμιλο ένστικτό του ως κολορίστα. Από το 1900, καθώς η τέχνη του εξελισσόταν, ο Μπονάρ φάνηκε να εγκαταλείπει σταδιακά το διακοσμητικό ύφος και τα έντονα χρώματα της πρώιμης περίοδου. Κοντά στο 1905 δημιούργησε μια σειρά συνθέσεων μικρών διαστάσεων με απεικονίσεις γυναικείων μορφών μέσα σε οικιακά εσωτερικά. Πρόκειται κυρίως για γυμνά μοντέλα που ποζάρουν στο ατελιέ του για γυναικείες μορφές που ντύνονται, διαβάζουν ή ράβουν, προσωπικές σκηνές, στιγμιότυπα από καθημερινές ασχολίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το έργο «Έξοδος», περίπου 1905, λάδι σε hardboard από τη συλλογή του Παρισιού της Λεβεντίου Πιναγοθήκης.